και του χρόνου. Να είστε καλά, να το ξανακάνουμε. Μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη του αντιγρυπικού εμβολιασμού για το φετινό χειμώνα, οι πρώτες παρτίδες εμβολίων έχουν ήδη διατεθεί και τα φαρμακεία της Κρήτης περιμένουν την παραλαβή των επόμενων παραγγελιών. Οι ηλικιωμένοι κυρίως και άτομα με προβλήματα υγείας σπέβδουν να θωρακιστούν από τον ιό. Και δεν κρυώνω, δεν με πιάνει γρήπη, δεν κρυώνω και είναι αποτελεσματικό για μένα. Οι πρώτες παρτίδες από τα αντιγρυπικά εμβόλια από τις εταιρείες οι οποίες τα παρασκευάζουν έχουν παραδοθεί στα φαρμακεία. Αναμένεται η δεύτερη δόση παράδοσης, η οποία αναμένεται στο τέλος του μήνα. Και το λέμε αυτό γιατί τα εμβόλια τα αντιγρυπικά έχουν αρχίσει να εξαντλούνται λόγω της έντονης ζήτησης και του ρυθμού με τον οποίο πραγματοποιούνται. Το παρόν έχουν καλυφθεί όλοι. Περιμένουμε ακόμη μία παρτίδα από αυτά που έχουμε παραγγείλει. Έχουμε παραλάβει το 75% από αυτά που έχουμε παραγγείλει. Οπότε την επόμενη Τετάρτη πιστεύω θα παραλάβουμε άλλο 25%. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, που συνήθως γίνεται Οκτώβριο και Νοέμβριο, φέτος άρχισε νωρίτερα. Οι προπαραγγελίες που έχουν γίνει από πέρυσι δείχνουν ότι φέτος θα παραδοθούν ακόμα μεγαλύτερος αριθμός εμβολίων σε σχέση με πέρυσι, λόγω ότι η νοσηρότητα πέρυσι ήταν αυξημένη, οι επιπλοκές περισσότερες. Την περίοδο 2018-2019 καταγράφηκαν στη χώρα μας 154 θάνατοι από επιπλοκές της γρήπης, ενώ σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύτηκαν 374 άνθρωποι. Μεγάλο επιδημιολογικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η πλειονότητα των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή κατέληξαν τον περσινό χειμώνα δεν είχαν εμβολιαστεί, παρότι ανήκαν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε όλος ο κόσμος να το κάνει. Και όσοι έχουν μεγάλα προβλήματα πρέπει να το κάνουν κι αυτοί. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει. Για κάθε δεχόμενο πήραγε τα ρούχα να στάνεις άλλη. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων τονίζει την ανάγκη εμβολιασμού του πληθυσμού και κυρίως των ευπαθών ομάδων, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα, ο αντιγρυπικός εμβολιασμός πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά σε άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, παιδιά και ενήλικες με χρόνια νοσήματα όπως άσθημα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα, χρόνια νευροπάθεια. Επίσης οι έγκυες γυναίκες. Οι πρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων της Κρήτης καθησυχάζουν τους πολίτες, τονίζοντας πως δεν αναμένεται να εμφανιστούν σοβαρές ελλείψεις, δεδομένου ότι οι παραγγελίες αντιγρυπικών εμβολίων είναι μεγαλύτερες της ζήτησης. Οι άνθρωποι που πρέπει να εμβολιαστούν θα εμβολιαστούν. Ο κόσμος να πανικοβάλλεται. Το αντιγρυπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της περίοδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων γρήπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης.